Όμως ήταν μια έτσι, ομορφιά πάντα πρωταγωνιστή σε όλα αυτά τα θέματα. Και εγώ θέλω να σου μιλήσω για μια μεγάλη κυρία της ομορφιάς, η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Δεν ξέρω αν το έμαθες. Βεβαίως και το έμαθα. Η Λιλιάν Μπεντανκούρ. Φυσικά. Ναι. Μιλάμε για την ιδιοκτήτρια ναι, της Λορεάλ. Του κολοσσού. Του κολοσσού της ομορφιάς Λορεάλ, βεβαίως, η οποία ήταν και η πλουσιότερη γυναίκα του κόσμου. Κάποια στιγμή. Mm-hmm. Νούμερο 14 στη λίστα του Forbes στους πλουσιότερους ανθρώπους και η ίδια η πλουσιότερη γυναίκα. Μια ζωή σαν παραμύθι, πραγματικά. Δεν την ήξερα την ιστορία της και την έμαθα τώρα και δεν το πίστευα πόσα εκπληκτικά πράγματα έχει ζήσει. Έφυγε λίγο πριν τα 95 της χρόνια. Να πούμε ότι υπήρχαν και κάποιες σκιές γύρω από τη ζωή της όταν ξέσπασαν κάποια σκάνδαλα, όταν βρέθηκε στα δικαστήρια με την κόρη της. Θα δεις το μεγάλο αφιέρωμα που ετοίμασε η Κάλια Καστά. Μισό λεπτό. Λες μια ζωή σαν παραμύθι. Ναι. Εγώ ξέρω ότι είχε ένα τεράστιο θέμα με έναν σύντροφό της που αμφισβητήθηκε. Ναι. Η ορθότητα αυτής της σχέσης και κυρίως οι προθέσεις της. Και μάλιστα στο δικαστήριο, όταν είχε κατηγορηθεί αυτός ότι. Ο Μπενιέ. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Ότι την εκμεταλλεύτηκε, ο όρος ήταν για κατάχρηση αδυναμίας που του είχε, φυσικής και ψυχολογικής. Η ασφάλεια ζωής που του έκανε άξιζε 253 εκατομμύρια ευρώ. Πώς σε πλήρωνε το μήνα. Δεν ξέρω. Και τι ασφάλεια ζωής, για πόσες ζωές ήταν αυτή η ασφάλεια. Δεν υπάρχει αυτή η ασφάλεια. Θα σου πω, γενναιόδορη. Γενναιόδορη. Λεφτά της, δεν τελειώνουνε και όπως θέλει να τα απλώσει, να τα μοιράσει, να τα χαρίσει. Δικαίωμά της. Η κόρη της δεν συμφωνούσε με αυτό. Αν ήμουν παιδί. Και το καταλαβαίνεις το παιδί της Μπεντανκούρ. Το ενήλικο παιδί. Ένα έχει παιδί θέμα. Είχε τεράστια περιουσία. Ένα παιδί. Απ' την άλλη μεριά, η ζωή σαν παραμύθι δεν ήταν ακριβώς σαν παραμύθι, διότι αυτός ο άνθρωπος, καλός ή κακός, καλών ευγενικών ή κακών προθέσεων, είναι αυτός που την ξύπνησε σε μεγάλη ηλικία, διότι η γυναίκα αυτή βαριότανε του θανάτου μέχρι τότε. Παρίστατο μόνο σε κάτι συνελεύσεις, σε συμβούλια, έδινε τη θετική, την αρνητική της, δηλαδή τη θετική της, λέγανε τι θα πει, τι θα υπογράψει και κάποια στιγμή αυτός την έκανε να αγαπήσει τη ζωή. Αυτό νομίζω ότι υπάρχει. Αυτός που ήταν σύντροφός της, πιο πολύ παρέα της, γιατί ήταν και ομοφυλόφιλος ο άνθρωπος. Αλλά ακριβώς αυτό που λες ότι έχει δικαίωμα να τα σκορπίσει όπως θέλει, η κόρη της δεν συμφωνούσε. Δεν τελειώνουν αυτά τα λεφτά. Διάβαζα κάπου ναι. Το πόσα βγάζουν το χρόνο. Δηλαδή. Ήθελε να τον υιοθετήσει. Εκεί ακριβώς αποφάσισε να παρέμβει η κόρη και να πάει στα δικαστήρια. Αλλού. Εκεί σταματάνε. Ναι, ήθελε να τον υιοθετήσει. Μετά τα μοιραζόμαστε ναι. Όλοι μαζί. Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό σταμάτησε γιατί εκεί βρέθηκαν πια ότι έχει αρχές άνοιας η γυναίκα. Πάντως, και έχει αξία να δούμε όλη την ιστορία. Γιατί βέβαια. Ο πατέρας της ήταν εκείνος που ίδρυσε τη Λορεάλ. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό βήμα-βήμα και έφτασε να γίνει αυτό το μεγαθύριο. Και πόσες πρωτοπορίες. Η Βαφή Μαλλιών είναι πρωτοπορία της Λορεάλ. Πάρα πολλές καινοτομίες στην ομορφιά. Μα και εγώ μετά τα έμαθα. Αν και πάντοτε είχα στο μυαλό μου όταν σκεφτόμουν τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και σας λέω ότι συζητήσεις που κάναμε όταν πρωτομίλησα με τη Λορεάλ εδώ στην Ελλάδα για να συνεργαστούμε. Όταν μου είπανε, δηλαδή, τι νομίζεις από όλα αυτά τα προϊόντα, τα πολλά που έχουν, αυτοί είχαν έρθει με μια συγκεκριμένη πρόταση. Και εγώ τους είπα ότι εγώ θέλω να κάνω τη βαφή. Γιατί για μένα η Λορεάλ είναι βαφή. Ναι. Αυτό είναι. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό, αυτό που θυμάμαι από παιδάκι, είναι αυτό. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τη ζωή της. Ήταν η πλουσιότερη γυναίκα του κόσμου. Με περιουσία κάτι παραπάνω από 44 δισεκατομμύρια δολάρια, κατήχε την 14η θέση της λίστας του περιοδικού Forbes. Η Λιλιάν Μπεντανκούρ, η χρυσή κληρονόμος της αυτοκρατορίας των καλλιτικών Λορεάλ, έφυγε από τη ζωή στις 21 Σεπτεμβρίου, ένα μήνα πριν από τα γενέθλιά της. Θα γινόταν 95 ετών. Τα τελευταία χρόνια ζούσε σε ένα σπίτι που έμοιαζε με ξενοδοχείο στο πιο ακριβό προάστιο του Παρισιού, με ένα στρατό από υπηρέτες. Ουσιαστικά όμως η ίδια ήταν απούσα. Εδώ και καιρό έπασχε από άνοια και αρχές Αλτσχάιμερ. Πριν από 5 χρόνια αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, παραδίδοντας όλες τις διευθυντικές ευθύνες της στον εγγονό της Ζαν Βικτόρ Μεγιέρ. Χάθηκε οριστικά στη σιωπή. Ωστότε, βέβαια, είχε ζήσει μια μάλλον θορυβώδη ζωή. Γεννήθηκε στο Παρίσι το 1922. Ήταν 5 όταν έχασε τη μητέρα της, Λουίζ Μαντλέν, και έμεινε μόνη με τον πατέρα της, Αζάν Σιλέρ, το μυθικό ιδρυτή της Λορεάλ. Ένα αυστηρό, εργασιομανή βιομήχανο, εφευρέτη της συνθετικής βαφής μαλλιών και άλλων καλλιτικών καινοτομιών, όπως η λακ και το υγρό σαμπουάν για τα μαλλιά. Το 1950 παντρεύτηκε τον πολιτικό και αργότερα υπουργό των κυβερνήσεων του Ντεγκόλ, Αντρέ Μπεντανκούρ. Απέκτησε μια κόρη, την Φρανσουάζ. Το 1957 ο Ζαν Σιλέρ πέθανε, αφήνοντας την κόρη του τη Λορεάλ. Ένα κολοσσό που σήμερα έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 25,8 δισεκατομμυρίων ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 90.000 υπαλλήλους σε όλο τον κόσμο. Στα 65 της η Λιλιάν Μπεντανκούρ θα γνωρίσει τον Φρανσουά Μπερνιέ, ένα όμορφο φωτογράφο 25 χρόνια νεότερό της.
Για περίπου 30 χρόνια συνδέονται με μια στενή και πλατωνική σχέση, μιας και ο Μπανιέ είναι δηλωμένος ομοφιλόφιλος. Η Λιλιάν, η οποία πλήττει μέχρι θανάτου με στο χρυσό κλουβί της, γοητεύεται από τον διασκεδαστικό συνοδό της, τον οποίο λούζει με δώρα. Ασφάλειες, μετρητά, ακίνητα, πανάκριβα έργα τέχνης, ακόμα και ένα ολόκληρο νησί στις Σεϊχέλες. Σκέφτεται την υιοθεσία. Το 2007 ο γαλλικός τύπος ευνηδιάζεται από μια μήνυση της Φρανσουάζ Μπετανκούρ, η οποία στρέφεται κατά του Μπανιέ, κατηγορώντας τον ότι επωφελήθηκε από την αδυναμία της μητέρας της για να της υφαρπάξει ποσό που εκτιμά πως φτάνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η διαμάχη ακουμπά και την πολιτική σκηνή της Γαλλίας. Σε κάποιες από τις συνομιλίες της Μπετανκούρ γίνεται λόγος για παράνομες χρηματοδοτήσεις του Νικολά Σαρκοζή την εποχή της προεκλογικής του εκστρατείας. Ο Σαρκοζή χάνει τις εκλογές από τον Φρανσουά Ολάν. Ωστόσο, οι κατηγορίες σε βάρος του θα καταπέσουν το 2013 λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων. Το 2011 το δικαστήριο δίνει την επιμέλεια της Μπετανκούρ στην κόρη και τα δύο εγγόνια της, θεωρώντας ότι δεν έχει σώα στα σφρένα. Όσο για τον Μπανιέ, κρίνεται ένοχος για εκμετάλλευση. Καταδικάζεται σε φυλάκιση 3 ετών, πρόστιμο 375.000 ευρώ και κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων. Η Μπετανκούρ, ήδη βυθισμένη στη λύθη της άνοιας, δεν το έμαθε ποτέ. Πολύ ωραίο θέμα.